συνεργασία με τη Λένα Πλάτανος πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Είναι μια εργασία που μπήκε σφήνα ανάμεσα στο πουθενά και το μέσα και έρχεται σαν αποτέλεσμα της ενασχόλησής μου με το βίντεο και την κινηματογράφηση. Είναι η στιγμή που έμαθα ένα μέρος της τεχνικής που χρειάζεται κανείς τον υπολογιστή του για να μοντάρει και να συνθέτει κινούμενες εικόνες και τη στιγμή που μάθαινα μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω αυτή την άσκηση με την Λένα Πλάτωνος. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ήχων. Ανεπαισθήτως με κλεισάν από τον κόσμο. Ο δικός μου ρόλος σε αυτή την εργασία ήταν να διευκολύνω την πρώτη ακρόαση αυτής της θαυμάσιας και πολύ δύσκολης μουσικής που έχει γράψει η Λένα Πλάτωνος πάνω σε 13 ποίηματα του Καβάφη. Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια ήσαν θαρό μαυγιά. Ένα σαφήρινο μαύρο. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω ένα είδος οπτικής γέφυρας, προσπάθησα να ενθαρρύνω ένα είδος και πάλι θα πω ελείψη καλύτερης λέξεως διαλογισμού μέσω της εικόνας για να μπορέσει κανείς να ταξιδέψει σε αυτά τα ηχητικά τοπία μέσα με έναν πιο εύκολο τρόπο. Επιστρέψει γρήγορα και έναν καλή καιρή και όλο προς τον άνεμο στην ήττα αυτή. Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η εργασία μου με τον Καβάφη ήταν η προσωπική μου βύθιση σε ένα εσωτερικό τοπίο, μελαγχολικό, αισθησιακό και ήταν μία δική μου επιστροφή σε μία τέχνη που ξεκινά και ολοκληρώνεται χωρίς να παρεμβληθεί κανένας άλλος ανάμεσα. Και με βοήθησε αυτό να επιστρέψω στα μεταεφηβικά μου χρόνια της πρώτης μου νεότητας, όταν μόνο ζωγράφιζα και μόνο έκανα κόμιξ και δεν χρειαζόταν για την πραγματοποίηση ενός έργου να συνεργαστώ και να συνδιαλογώ με άλλους ανθρώπους. Ξανάφερε δηλαδή πίσω στη συνθήκη των ατελείωτων ωρών μοναχικής εργασίας, το οποίο αισθάνομαι ότι γονιμοποίησε μία γλύκα μέσα μου, ξύπνησε μία γλύκα μέσα μου για την ίδια την διαδικασία της εργασίας, την οποία προσπαθώ να κρατήσω τώρα που κάνω τις πρόβες του μέσα, που είναι η ακριβώς αντίθετη συνθήκη, η συνδιαλλαγή με πολλούς ανθρώπους, να κρατήσω αυτή την ζέστη του παιχνιδιού μέσα μου. Ο Καβάφης είναι μια εργασία που αγαπώ πολύ και την
την ταυτίζω συναισθηματικά με την προσωπική συγκίνηση που μου δημιουργούσε, που μου δημιουργούσαν οι εκμυστηρεύσεις που έκανα με τα πρώτα μου κόμιξ. Αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων, τόσο λίγο εκτιμηθέντα. Δώδεκα και μισή, πώς πέρασε η ώρα. 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια. Δεν ξέρω αν η δουλειά μου αλλάζει ή αν παραμένει ακριβώς η ίδια. Δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά και εγώ ίδιος αναγνωρίζω τις εικόνες που πάντα στείνω και τις εικόνες που πάντα βρίσκω έναν τρόπο να τοποθετώ μέσα στην εργασία μου. Ο τρόπος με τον οποίο διαλέγω να επικοινωνώ, το πόσο πιο pop ή εύκολο ή συναισθηματικά φορτισμένο ή ψυχρό ή απόμακρο ή μυστηριώδες είναι ένα έργο, νομίζω πως έχει να κάνει κανονικά με την φάση στην οποία βρίσκομαι κάθε στιγμή και ελπίζω και με τα χρόνια να υπάρχει και μια συσσόρευση γνώσης και μια καλυτέρευση γούστου, ώστε οι τωρινές καλλιτεχνικές μου επιλογές να είναι καλύτερες από τις προηγούμενες, όπως εγώ κοιτώντας πίσω καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει κανείς, οποιοδήποτε, αρκεί να μην είμαι εγώ.